Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τηλεθεατές του Hellenic TV και λάτρεις της μεγάλης ελληνικής οθόνης, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή, η ταινία της εβδομάδας με την Τζίλα Ζηλιφτάρη. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της μεγάλης ελληνικής οθόνης αλλά και σκηνής είναι εδώ και σας υπόσχονται να σας κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά. Φυσικά εδώ, μέσα από το Hellenic TV. Οι ταινίες της εβδομάδας ανοίγουν την αυλαία την 5η 10 Οκτωβρίου, 25 λεπτά πριν τις 10 μετά μεσημβρίας, μην χάσετε τη Λυσιστράτη, σε σενάριο Γιάννη Νεγρεπόντι και σκηνοθεσία Γιώργου Ζερβουλάκου. Κωμωδία του 1972 με τους Τζένι Καρέζη, Κώστα Καζάκο, Άννα Φόνσου. Ενώ ο Πελοποννησιακός πόλεμος βρίσκεται στο ζενίθ του, η Λυσιστράτη, μια Αθηναία, ξεσηκώνει τις συμπατριώτισες Αθηναίες καθώς και τις Σπαρτιάτισες από το αντίπαλο στρατόπεδο με σκοπό να αναγκάσουν τους πολεμοχαρείς άντρες τους να συμφωνήσουν για ειρήνη. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση μέσα από το ακόλουθο στιγμιότυπο. Αχ, γυναίκες, γυναίκες. Αν ήτανε κανείς να τις καλούσε στα όργια του Διόνυσου ή του Πάνα, πατής με πατώσε θα φτάναν. Μα σήμερα καμιά δεν φάνηκε ακόμα. Γεια σου, Μορκλεονίκη. Γεια σου και σένα, Λυσιστράτη. Τι έχεις, τα. Τι θες να έχουμε εμάς τα θηλυκά. Καλά μας λένε οι άντρες δαπανούργες. Και μα τους θεούς είμαστε για να είμαστε. Το είχαμε συμφωνήσει να μαζευτούμε εδώ και να σκεφτούμε σοβαρά για πράγματα σπουδαία. Κι όμως κοιμούνται. Κι ούτε που... Θα έρθουν, γλυκιά μου, θα έρθουν. Μα δύσκολα η άλλη να κοιμήσει, τον άντρα της η μια να ετοιμάσει, τον δούλο της η άλλη να ξυπνήσει, η άλλη το μωρό της να κοιμήσει, άλλη να το ταΐσει, άλλη να το νύψει. Μα απ' όλα αυτά, τούτα πιο σοβαρά. Και τι είναι δά, είναι πράγμα και σαμπός. Πράγμα θεριό, μεγάλο. Φάνετο και χοντρό. Χοντρό, πολύ χοντρό, μα το Θεό. Και πώς δεν καταφτάσανε. Αν δεν είναι αυτό που νόμισες, αν ήταν τέτοιο, θα έρχονταν τρεχάτες. Πράγμα που το έχω πιάσει στο μυαλό μου και το έχω δουλεμένο. Και πράγμα δουλεμένο, ε! Τέτοιο να πράγμα που η σωτηρία της Ελλάδας κρέμεται από τα χέρια των γυναικών. Από τα χέρια των γυναικών. Τώρα σωθήκαμε! Πρέπει να ζήσεις, αγάπη μου, μας εκμυστηρεύεται η τελευταία ταινία της βραδιάς στις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Μαρίζα Χάνταρη, Γιώργος Χασάπογλου, σκηνοθεσία Γιώργος Νομικός. Μελόδραμα του 1964 με τους Κέλλη Μαυροπούλου, Στέφανο Στρατηγό, Έφη Οικονόμου. Μετά από έναν αγώνα, η Στέλλα προσκαλεί τον νικητή Πάνο και μια παρέα φίλων στο πάρτι που οργανώνει στο σπίτι της. Σύντομα θα αρχίσει να αναπτύσσεται ένα αίσθημα ανάμεσα στον Πάνο και τη Στέλλα. Η Στέλλα, προερχόμενη από άλλο κοινωνικό περιβάλλον, θέλει να απομακρύνει τον Πάνο από τα ρινγκ. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που θα κλείσει τη βραδιά μας με άφθονο συνέστημα. Μάκη! Έφτασα! Διατάξτε! Τα είπαμε! Λοιπόν, Στέλλα, επιμένεις να με παρουσιάσεις απόψε για πατέρα στον Πάνο? Αν δεν έχεις αντίρρηση. Αντίρρηση, μα εγώ είμαι πάντο ευσυνείδητος εκτελεστής των επιθυμιών σας. Δούλος σας ταπεινός. Έτσι σε θέλω. Παιδιά! Παιδιά, προσέξτε! Εσύ και έτσι τέλειωνε τα συνθήματα! Εσύ, Μάκη, πάρε το ύφος από τώρα. Να πιω ένα ουισκάκι ακόμα. Γιατί καταλαβαίνεις, είναι η πρώτη φορά που κάνω τον πατέρα σου. Έχεις τράβει. Όσο να πεις, Είμαστε καλή θάλασσα. Θα τα καταφέρει. Έτοιμο, Κέτι. Άντε, καημένη Κέτι, ακόμα. Άντε, μωρέ, Κέτι, ακόμα. Να γράψω, μην πιείτε κατά γης. Όχι τόσο χοντρά αστεία. Το κουδούνι. Κρεμάστε το. Εσύ, Μάκη, κρύψου. Άνοιξε. Βράστε! Πάνος! Συγχαρητήρια για τη σημερινή σας νίκη. Δεν βαριέστε. Μικροπράγματα. Τι θα πιείς? Να πιω.
Α, ναι, βέβαια. Ε, τώρα να μην σας βάζω και σε κόπο. Whisky. Όχι, όχι. Καμιά πορτοκαλάδα. 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 Περάστε, καθίστε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ψυχραιμία, μπαμπά. Προχωράμε στις ταινίες της Παρασκευής 11 Οκτωβρίου. Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρίφαλο μας φέρνει η πρώτη στις 9:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο, σκηνοθεσία Αλέκο Σακελάριος. Κομμωδία που αναβιώνει το χιούμορ του 1957 με τους Βασίλη Ευλονίτη, Μίμη Φωτόπουλο, Τζένι Καρέζη. Ο Παυλάρας και ο Πετράκης έχουν σπαταλήσει τις 50.000 δραχμές που πήραν πριν 2 χρόνια από τον πατέρα της Κέτης και συνεχίζουν με τη Λατέρνα να τριγυρίζουν στους δρόμους της Αθήνας. Η υγεία του Παυλάρα δεν είναι καλή και ο γιατρός συστήνει ξεκούραση και καλή διατροφή. Ο Πετράκης κάνει έρανο ανάμεσα στους φίλους, όμως τα έξοδα είναι πολλά. Πηγαίνει να ζητήσει τη βοήθεια της Κέτης, αλλά αυτή λείπει στο εξωτερικό. Με βαριά καρδιά, κρυφά από τον Παυλάρα, πουλάει τη Λατέρνα. Ας πάρουμε μια γεύση από αυτήν την άκρως ξεκαρδιστική κωμωδία. Και 40. Για μια μερίδα στάνει. Παράγγειλε. Εσύ να παραγγείλεις. Εγώ δεν θα φάω. Εγώ δεν θα φάω, δεν πεινάω. Εσύ πρέπει να φας. Γιατί? Γιατί είσαι πάνω στην ανάπτυξη. Λοιπόν. Διαταγές. Κατάλογο έχεις. Θα σας πω εγώ τι έχει. Δεν θέλουμε να μας πεις τι έχει. Αλλά. Πόσο έχει αυτό που έχει. Έχω κρέας με κυβέτς. Πόσο? 12 δραχμές. Παρακάτω. Για στάσου. Σκέτο από κυβέτς έχεις. Μάλιστα. Πόσο έχει? 4 δραχμές. Σάκω μια μερίδα σκέτο από γιουβέτσι. Μάλιστα. Ο κύριος τι θα πάρει? Ένα σκέτο από πεπόντι. Δηλαδή? Τα σπόρια. Ήρθατε! Ορίστε. Ένα πενταράκι. Μάλιστα. Του λες κύριε Αποστόλη. Το χρήμα είναι κινητήριος δύναμης. Μάλιστα κύριε Βαγγέλη. Το έχεις το χρήμα. Όλοι σου βγάζουν το καπέλο. Δεν το έχεις. Όπως τα λες. Σωστά είναι αυτά. Όπως τα λες. Να είσαι ένα μισθό 3.000 το μήνα. Κάτι γίνεται. Με ένα χιλιάκο το μήνα τι να σου κάνει. Ένα παρκούν. Ορίστε. Δύο ψωμιά. Μάλιστα. Και πότε έγινε αυτό? Πάει καιρός. 2-2,5 χρόνια. Σε 2-2,5 χρόνια, μωρέ αδερφέ μου, πού να φτουρίσουν 50 χιλιάρικα. 50 χιλιάρικα, δηλαδή 20 χιλιάρικα το χρόνο, 1.600 το μήνα, από 800 έκαστος. Δεν είναι έτσι, ρε Χαρίλα, Αν πώς. Με 50 χιλιάρικα μαζεμένα στο χέρι, ρε, ζωντανά, μπορείς να κάνεις μια δουλειά της προκοπής. Και να μην γυρίσεις σαν κι αυτούς, σαν την άδικη κατάρα. Στις 10 μετά μεσημβρίας υποδεχόμαστε μια μέλισσα τον Αύγουστο σε σενάριο σκηνοθεσία Θοδωρή Αθερίδη. Κοινωνική ταινία του 2006 με τους Θοδωρή Αθερίδη, Σμαράγδα Καρίδη, Αντώνη Λουδάρο. Ο έχων εμπορική απήχηση σαν συγγραφέας Χάρης, συνοδευόμενος από τη γυναίκα του, την ευρωτική Βασούλα, την ετεροθαλή αδελφή του Χίλτα με την ξενική νοοτροπία και την ερωμένη του Μαρία, μια κεντρική ψυχίατρο που για την περίσταση υποδίεται την κοφάλαλη Γερμανίδα Φίλη, επιλέγουν μια απομονωμένη παραλία για να περάσουν μια καυτή αυγουστιάτικη ημέρα. Για κακή του τύχη, ο Χάρης θα δεχτεί την δηλητηριώδη επίθεση μιας μέλισσας, γεγονός που θα του προκαλέσει αλλεργικό σοκ, μεταμορφώνοντάς τον από ισχνό, λιπόσαρκο και αδύνατο ανθρωπάκο σε έναν θηριώδη, χοντρό και καλοφρεμένο γίγαντα. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από την ταινία που σημείωσε αξιοπρόσεκτη επιτυχία. Θα έρθεις μαζί μου? Όχι, σε λίγο. Να σε περιμένω? Όχι, βούτυξε εσύ, εγώ θα έρθω σε λίγο. Καλά, θα σε περιμένω. Γιατί δεν βουτάς, ρε παιδάκι μου? Σε πειράζει, σε περιμένω. Εμένα, τι να με πειράζει? Θα βουτήξω. Χαρούλη, καλά περνάς? Μπα, είμαι λίγο αγχωμένος. Δεν σου βγαίνει? Ποιο? Το άγχος, λέω. Δεν σου βγαίνει? Μια χαρά σε βλέπω εγώ. Ναι, καλά, εγώ το ξέρω.
Όλα τα ξέρεις εσύ. Γιατί έχεις άγχος? Θες να μου δώσεις λίγη σημασία να πούμε καμιά κουβέντα, γιατί όπου να είναι θα ξαναβγεί η Βασούλα και θα πρέπει να ξανακλειστώ στην κοφαλαλοσύνη μου. Εσύ φαγώθηκες να κάνεις την κοφάλαλη. Και τι ήθελες δηλαδή, να πιάσω κουβέντα με τη γυναίκα σου? Ναι, και τώρα που δεν μιλάς καθόλου είναι καλύτερα? Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, λέει. Εδώ κοίτα. Ένα αντιλιακό, μια σακούλα χασίσι, το CD του Dream Show και νομίζει κάνει διακοπές. Τι σε αγάπη μου, πρώτη ηλικίου είσαι. Χάρη κοφτώ. Τι να κόψω, μα. Εγώ όταν το κόψω, το κόψα. Ούτε πίνω, ούτε καπνίζω. Πώς το έχει πει ο Καζαντζάκης, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Είχε μπερδέψει την ελευθερία με την κατάθλιψη ο Καζαντζάκης γι' αυτό. Από την άκρη της πόλης δηλώνει η ομώνυμη κοινωνική ταινία του 1998 στις 11.30 μετά μεσημβρία, σενάριο σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Γιάνναρης. Πρωταγωνιστούν Στάθης Παπαδόπουλος, Θεόδωρα Τζίμου, Κώστας Κοτσιανίδης. Μια παρέα προσφύγων από το Καζακστάν ζουν στο περιθώριο και περνούν το καιρό τους δουλεύοντας στην οικοδομή, ενώ παράλληλα διαπράττουν μικρές κλοπές και κάνουν πεζοδρόμιο. Οι σχέσεις τους με την οικογένειά τους δεν είναι καλές, καθώς οι γονείς τους τους προσγειώνουν στη σκληρή πραγματικότητα, την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν. Ας πάρουμε μια μικρή ιδέα από την ταινία που θα σας καθελώσει. Σάσα, вставай. Σάσα, слышишь? Саша, последний раз говорю. Тебе на работу. Вставай. Ты понимаешь или нет? Саша. Вставай! Ты чё, мать, не слушаешься? Давай сейчас же. Хочешь эту работу потерять? Ты где всю ночь шлялся? Во сколько домой пришел? Молчишь? Ο Εξυπνάκιας μας χτυπάει την πόρτα το Σάββατο 12 Οκτωβρίου, 25 λεπτά πριν τις 10 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Νίκος Τσιφόρος, Πολύβιος Βασιλιάδης, σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Κωμωδία που έκανε πρεμιέρα το 1966 με τους Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Μαριάννα Κουράκου, Νίκο Σταυρίδη. Ένας νεαρός ερωτευμένος προσλαμβάνεται σαν υπάλληλος στην επιχείρηση του μέλλοντος πεθερού του για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Θα τα καταφέρει άραγε? Εσείς τι λέτε? Με συγχωρείτε, κύριε Πάνο μου, με συγχωρείτε, αλλά χωρίς να σας κακοφανεί, εγώ θα το ομολογήσω στον κύριο Σοκράτη. Τι θα ομολογήσεις? Για το χαρτί. Λε. Συνεταίρος του είσαστε, από εσάς πήρα την εντολή. Οπ, με συγχωρείς. Λάθος. Γιατί λάθος? Δεν σας ρώτησα και μου είπατε κάνω ό,τι νομίζεις. Άλλο κάνε ό,τι νομίζεις κι άλλο εντολή. Εντολή δεν έδωσα. Όχι, παίρνω. Σου δώσα εγώ εντολή. Δηλαδή, όχι εσείς, ο γιος σας, ο κύριος Τζίνος. Άσε, ο Τζίνος έλειπε στη Μύκονο. Στη Μύκονο, λοιπόν, να δεις μια κοπανιστή όνειρο. Αληθή σωστή. Και εγώ θα φορτωθώ την ευθύνη. Εσύ δεν το πουλες το χαρτί. 30 τόνους. Τι φταίω εγώ, Χριστιανέ? Μα εγώ ενεργός υπάλληλος. Σε παρακαλώ, αυτά να τα πεις του Σοκράτη τώρα που θα έρθει. Και κάνουμε τη χάρη μου δημιουργήσει ιστορίες, γιατί έχω πει στη γυναίκα μου και στο γιο μου να έρθουν να πάμε να φάμε στο Τουρκολίμανο. Στο Τουρκολίμανο, λοιπόν, να δεις, έχει κάτι καλαμαράκια τόσα δά. Σαν τζίτζιφα είναι. Ωραία πράγματα. Με συγχωρείτε, κύριε Πάνο μου, αλλά εσάς δεν μπορεί να σας πει τίποτα. Ενώ εμένα
Δεν αποκλείεται και να αμπολίσει. Α, κύριο Κίνος. Καλησπέρα, μπαμπά. Bonjour, Γιάννη. Καλώς τον. Παμπούλη, ντύθηκα όπως πρέπει. Το παπιόν μου είναι ίσια. Μια χαρά είσαι. Στο τουρκολίμανο, παμπούλη, η προπέλα πρέπει να είναι ίσια γιατί κακοφαίνεται στις βάρκες. Νόστιμο, ε! Μόνος ήρθε. Μόνος. Η μαμά, ο παρντών δηλαδή, η κυρία σύζυγός πέρασε πρώτα από τον κομμωτή της. Λοιπόν, Γιάννη, είναι καταπληκτικό πόσο οι γυναίκες συγκινούνται με τις τρίχες. Πού είναι οι άλλοι? Δεν ήρθαν ακόμα. Με σένα τι έγινε, σε απέλυσε? Δεν με είδα ακόμα. Σκέψου, λέει, να σε απολύσει, τι γέλια έχουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Ο Σοκράτης είναι στραβόξυλο, δεν είναι σαν και εμένα που είμαι απλός. Κούτσουρο. Κούτσουρο. Α, ναι, μπαμπά. Πολύ καλό. Να το σημειώσω, να το λέω στους παρέες μου. Τι κουνιέσαι, μωρέ? Πήγες στο γραφείο? Όχι, τι να κάνω. Στο γραφείο πουλάμε χαρτί χοντρικός, μπαμπά. Και εγώ αυτά τα χαρτιά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Εκτός από εκείνα που γράφουν πάνω Τράπεζα Ελλάδος. Και πού ήσουν τώρα? Στο χαμάμ. Είχα πάει να στρώσω το δερματάκι μου. Βλέπεις, μπαμπά, όταν κανείς το γιο του τον προορίζει για γαμπρό, πρέπει να τον προσέχει και να τον διατηρεί πάντα φρέσκο. Παντρεύεστε, κύριε Τζίνο? Ναι, παίρνω. Ω, παρντών, μπαμπά, ξέχασα ότι δεν πρέπει να το πούμε. Πρώτα θα την πάρω και ύστερα θα το πούμε, έτσι, μπαμπάκα. Α, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω που έβαλες τον ανεμιστήρα και ήρθες εδώ πέρα, μας δες, κουταμάρες. Κάτσε εκεί πέρα και μην μιλάς. Ο Μιχαλιός του 14ου Συντάγματος μας συστήνεται την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, 20 λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Λάκης Μιχαηλίδης, σκηνοθεσία Απόστολος Στεγόπουλος, Κώστας Χατζηχρήστος. Κωμωδία που κυκλοφόρησε το 1962 με τους Βασίλη Ευλονίτη, Γεωργία Βασιλιάδου, Άννα Ματζουράνη. Ο Μιχαλιός Καραμιχάλης καλείται στο στρατό και από λάθος πάει στους καταδρομείς, ενώ στο 14ο Σύνταγμα θα πάει ο συνονόματός του ξάδελφος. Όταν θα διορθωθεί το λάθος, θα γίνει υπασπιστής του συνταγματάρχη, ο οποίος, επειδή φοβάται να γυρίζει η κόρη του μόνη, αναθέτει στο Μιχαλιό τη φύλαξή της. Όμως ο Μιχαλιός, αντί να την προφυλάσει, τη βοηθάει στη σχέση της με τον νεαρό λοχαγό Τάσο. Ας γελάσουμε για λίγο μέσα από το παρακάτω απόσπασμα. Πάψε, Χριστιανέ μου, να κάνεις κούρσες. Άνθρωπος είσαι εσύ ή πειρατικό ταξί. Με ζάλισες. Πάψε, Μαριάν, γιατί σε κυριεύσει η αναισθησία. Δεν είμαστε καλώς. Παιδί μου, είναι στα εγγλέζικα η μέρη, κατάλαβε το. Εγγλέζικα, εγγλέζικα, εγγλέζικα. Αυτή κοντεύει να μάθει περισσότερο τον Τζόρτζι. Όπου ξέρω τα που είναι η μέρη, στα εγγλέζικα. Πού να σου πω, στα γιαπωνέζικα. Ναι, τώρα θα δεις εγώ, θα τηλεφωνήσω στον καθηγητή της. Ή μάλλον όχι, γιατί θα την εκθέσω. Τότε κάτσε. Γιατί εγώ δεν είμαι σελήνη να με τριγυρνάνε οι δορυφόροι. Κάτσε και ησύχασε. Ανησυχώ. Τρέμω. Δεν βλέπεις τι γίνεται σήμερα στην κοινωνία. Ένα κορίτσι το έχω. Αν το χάσω. Έτσι έτρεμες και για μένα, ώσπου μ' άφησες στο ράφι και ησύχασε. Μα έτσι έμεινες στο ράφι από το ξερό στο κεφάλι. Ξερό μου το κεφάλι. Τόσους γαμπούς σου βρήκαμε. Έπρεπε να σου βρούμε, βλέπεις. Ο ένας σου ξύνιζε, ο άλλος σου μύριζε. Έπρεπε να σου βρούμε τον εφοπλιστή να σου δώσω. Ναι, τον εφοπλιστή. Σιγά, λέγεται για αστείο να γελάσουμε. Εγώ μια φορά έκανα το καθήκον μου σαν αδελφή. Σου μεγάλωσα την κόρη σου. Ναι. Τώρα στο λέω μια για πάντα. Φεύγω για την Αυστραλία. Εκείνη η τελευταία μου ευθύνη. Να πας στο καλό, να πας στο καλό. Αλλά αυτή γιατί αντί. Τώρα θα μου πεις εσύ ότι είναι πάλι στα εγγλέζικα. Αυτή τη Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου και ώρα 9 ακριβώς μετά μεσημβρίας, είστε όλοι καλεσμένοι στη θεατρική παράσταση του 1983 «Μια νύχτα έξω». Σενάριο Τέλη Ζώτο, σκηνοθεσία Αντώνης Βογιάζος. Θεατρική παράσταση με τους Δέσπο Διαμαντίδου, Αναφόνσου, Τέλη Ζώτο. Ο Άλπερτ ζει μόνος με τη μητέρα του, αφού η γιαγιά και ο πατέρας του έχουν πεθάνει εδώ και αρκετά χρόνια. Στο εργοστάσιο που δουλεύει ο Άλπερτ, ένας συνάδελφος, ο Ράιαν, βγαίνει στη σύνταξη και αφήνει τη δουλειά στο εργοστάσιο. Ο Κιμ δίνει μια δεξίωση στο σπίτι του προς τιμήν του Ράιν και όλοι οι συνάδελφοί του είναι καλεσμένοι. Ενώ ο Άλπερτ ετοιμάζεται να πάει στη δεξίωση, η μητέρα του προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον εμποδίσει, γιατί φοβάται μήπως ο γιος της μπλέξει με κανένα κορίτσι και πάρει τον κακό δρόμο. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Άλπερτ! 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 Άλπερτ, σε φώναζα. Τι κάνεις εκεί? Τίποτα. Σε φώναζα από πάνω, δεν άκουσες? Είδες τη γραβάτα μου? Μπα, τι βλέπω, κάποιος φούρνος θα άπεσε. Τι θες να πεις? Γυαλίζεις τα παπούτσια σου, Άλμπερτ. Είμαι σίγουρη πως κάποιος φούρνος θα άπεσε. Μα τι ψάχνεις? Τη γραβάτα μου, τη ριγέ, την μπλε. Η λάμπα στο δωμάτιο της γιαγιάς κάηκε. Ναι. Γι' αυτό σε φώναζα. Μπήκα μέσα και βρήκα τη λάμπα καμένη.
Αυτό είναι το καλό στο παντελόνι. Γιατί έβαλε το καλό στο παντελόνι. Μα να πούνε η γραβάτα μου, η μπλε μου γραβάτα πούνε. Ξέρεις πιανό, την μπλε τη ριγιά, την έδωσα σήμερα το πρωί. Τι θέλεις τη γραβάτα σου, θα μου φορέσω. Σου ζήτησα να μου τη σιδερώ σήμερα το πρωί πριν φύγω. Την έδωσα σήμερα το πρωί πριν φύγω για τη δουλειά. Δεν θυμάσαι. Το φαΐ σου είναι σε λίγο έτοιμο, την ψάχνεις μετά. Βάλε τραπέζι σαν καλό παιδί. Μα γιατί την ψάξω μετά, πες μου που είναι. Έλα, έχεις 5 λεπτά καιρό. Κατέβα στο κελάρι, πάρε μια λάμπα και βάλε τη στο δωμάτιο της γιαγιάς, έλα. Δεν ξέρω γιατί λες συνέχεια το δωμάτιο της γιαγιάς και το δωμάτιο της γιαγιάς. Αφού είναι πεθαμένη 10 χρόνια. Αλμπερ. Θέλω να πω ότι είναι μια αποθήκη, αυτό είναι όλο. Αλμπερ, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτός ο τρόπος σου να μιλάς έτσι για τη γιαγιά σου. Μα δεν είπα τίποτε κακό για τη γιαγιά. Θα με εκνευρίσεις αν συνεχίσεις. Ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές ζωντανεύει στην οθόνη του Hellenic TV από το 1966, την 3η 15 Οκτωβρίου στις 9 ακριβώς μετά μεσημβρίας. Σενάριο Γιώργος Κωνσταντίνου, Χρήστος Κυριακός, Γιώργος Λαζαρίδης, σκηνοθεσία Γιώργος Κωνσταντίνου. Κωμωδία με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Γιώργο Γασπαράτο, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Ο Γιώργος Γασπαράτος, γιος του εφοπλιστή καπετάν Μανώλη, συγκρούεται με τον πατέρα του και εγκαταλείπει την οικογενειακή επιχείρηση. Υποδύεται το φτωχό σερβιτόρο προκειμένου να αλλάξει τη ζωή του με το δικό του τρόπο. Πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πλούσιος εκμεταλλευόμενος τις στεναχώριες και τη μοναξιά των πλουσίων. Θα αποδειχθεί άραγε σωστός? Μια μικρή απάντηση στο απόσπασμα που ακολουθεί. Μπρος. Με τρόμαξες, πώς μπαίνεις έτσι? Σαν τη γάτα, ποντικάκι μου. Έλα κάτσε, είχαμε γλέντι πάλι χτες βράδυ. Χάλασε ο κόσμος. Ωραίο, ο κόσμος δεν χάλασε, αλλά θα τον χαλάσει ο καπτάν Μανώλης από το πέραμα, μόλις μάθει τι γίνεται εδώ μέσα. Κοντή είναι. Ξέρω εγώ. Ξύπνησε. Πού θες να ξέρω, δεν έβαλε ακόμα τις φωνές. Ας πάμε τότε για καμιά ανίχνευση. Λέγεται παρακαλώ. Παλιούρι! Ορίστε. Τι ορίστε, αφού εσείς καλέσατε, κύριε. Μάλιστα. Τι μάλιστα, ποιος διάολος είναι πρωινιάτικα, ε? Μια στιγμή, κύριε. Ο μεγάλος κύριος ρωτάει αν ξύπνησε ο Γάιδαρος. Ποιος Γάιδαρος? Ο κύριος μπαμπάς σας προφανώς εννοεί εσάς. Ο μπαμπάς μου. Πες το, δεν είμαι εδώ, Έφυγε για το καφενείο. Μάλιστα. Για το φαρμακείο. Ναι. Για το γραφείο. Μάλιστα. Ακούστε, έφυγε για το καφενείο. Το φαρμακείο. Το γραφείο. Το γραφείο. Σε παρακαλώ. Έφυγε, μάστε. Σε παρακαλώ. Πάρα αυτήν το χάμ και ρίξτε με στο μπάνιο να συνέλθει λίγα. Μάλιστα. Τι σου είπε ο πατέρας μου? Καλύτερα να μην σας πω. Γιατί αν το πω, θα κοκκινήσουν και οι ντουλάπες. 10 λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας, μην χάσετε το πεζοδρόμιο. Σενάριο Νέστορας Μάτσας, Κώστας Αστημακόπουλος, σκηνοθεσία Ντίμης Δαδύρας. Κοινωνική ταινία του 1962 με τους Κάκη αναλυτή Ανδρέα Μπάρκουλη, Σπεράντζα Βρανά. Η Αγγελίνα είναι πόρνη. Μοναδική της φίλη είναι η συνάδελφός της Νανά και ο αμαξάς Μινάς. Ξαφνικά μπαίνει στη ζωή της ο Γιώργος που της εξομολογείται τον έρωτά του. Η Αγγελίνα αρχίζει να πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή της, χωρίς να υποπτεύεται ότι ο Γιώργος την έχει πλησιάσει για λογαριασμό του εμπόρου ναρκωτικών Νίνου. Πάμε να πάρουμε μια μικρή ιδέα από την ταινία που θα σας προβληματίσει σε βάθος. Μπουλουκάνη και εσύ όσο πας και παγαίνεις, έχεις τα κομμάτια σου. Τουκου, τουκου, τουκου. Thank you.
τώρα το γαλατάκι σου. Και το μεσημέρι θα σου αγοράσω ψαράκια. Πριν από κύριε. Κοιτάς, κύριε Μπράντο, μήπως με λυμπίζεσαι κι εσύ. Φεύγω τώρα. Θα τελειώσει η εκκλησία και θα προλάβω να ανάψω ένα κεράκι. Μπουλουκάκι, μην ξεχάσεις να πιεις το γαλατάκι σου, ε. Σειρά έχουν τώρα οι ταινίες της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου. Αρέσω και κυκλοφορώ, τονίζει η πρώτη στις 9:20 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Γιάννης Δαλιανίδης. Κωμωδία που κυκλοφόρησε το 1986 με τους Κώστα Βουτσά, Μάγδα Τσαγκάνη, Βινά Σίκη. Τον Μπάμπη όλοι τον έχουν του Κλότσου και του Μπάτσου. Μόνο η νοικοκυρά του που τον γλυκό κοιτάζει αποτελεί εξαίρεση. Ένας συναδελφός του για να του κάνει πλάκα διαδίδει ότι ο Μπάμπης κέρδισε στο λαχείο 80 εκατομμύρια. Τότε όλοι αλλάζουν συμπεριφορά. Ο διευθυντής, οι συνάδελφοι, γυναίκες και άντρες. Ύστερα από ένα τρελό παιχνίδι παρεξηγήσεων, ο Μπάμπης πραγματικά γίνεται εκατομμυριούχος. Τώρα πια αρέσει και κυκλοφορεί με άνεση, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο στιγμιότυπο. Παιδιά μου, πίχτρα η Αθήνα, πίχτρα η. Γεμίσαμε πρέπει να βρούμε η Αθηναία να πούμε στα χωριά μας. Τα λεωφορεία γεμάτα, τα τρώνε η πίχτρα, τα ταξίδες σε παίρνουνε. Λέω σε ένα ταξιτζή σύνταγμα, του λέω. Δεν πάω, μου λέει. Γιατί του λέω, ρε, δεν είσαι ελεύθερος. Όχι, μου λέει. Αφού του λέει ψηλά τη σημαία. Την έχω γιατί πάει για παρέλαση, μου λέει ο κρύος. Ήρωας της ελληνικής ιστορίας με 7 γράμματα. Εγώ, ο Μπάμπης. Ο μεγαλύτερος ήρωας της ιστορίας. Για να έρθω από την Ομόνια εδώ πέρα κατά πια 10 τόνους καυσαέριο. Και να έχεις τον Αλεξίο πάνω σε βρίζει. Έτσι μου ήρθε ένα αρχικό, θα τα κάνω λίμπα, να κάνω καλό κενό εδώ πέρα μέσα. Είμαι στα άκρα το πας ρε παπί. Τι να κάνω, έτσι είμαι εγώ τον άκρον. Και τι κάνω, ρε, ένα μισθουλάκι παίρνω, δουλεύω σαν σκλάβος και εγώ και αυτό να πάω να μου κολλάει. Γιατί είσαι κορόιδο γι' αυτό. Ναι, κορόιδο, μα τι να κάνω, να φύγω και πού να πάω, Γιώργο, πού να πάω, για πες μου. Αχ, γεννήθηκα άτυχος, ρε, άτυχος γεννήθηκα. Τη λαχεία παίζω, μέχρι προπό παίζω, μέχρι υπόδρομο παίζω. Όλα τα παίζω, αλλά τίποτα. Δεν παίζει περισσότερο το άλλο. Έχω την εντύπωση να πεις την ομαλάκα, ε. Δεν είσαι. Γελά σήμερα είμαι. Α, τι να κάνω. Τρώω καρπαζές και κάθομαι και δεν μιλάω καθόλου. Α, τι να κάνεις. Πώς είναι αυτές οι καταστάσεις παραδόσεως, ρε παιδάκι μου. Πού είναι τα δελτία παραδόσεως. Και θα βγουν και οι άλλοι τώρα για να φωνάζουν εμένα πληρωμής. Παπαδός Παπαδοπούλου. Τι θέλουν Παπαδοπούλου. Είναι ρόμπες αυτές που μας ράβει. Οι ρόμπες που φέρνει μπορεί να μην είναι ωραίες, αλλά έχει ωραία κόρη. Και τι φταίω εγώ να τρώω κάθε φορά στη μάπα. Την προηγούμενη φορά μου βγάλει την ψυχή για 15 δραχμές. Ρε Μπάμπη τώρα μεταξύ μας έτσι, δηλαδή. Έχεις καμία γκόμενα ή τη βγάζεις με τις γυμνές στα περιοδικά. Πού να βρω τα περιοδικά, Γιώργο, με αυτά που γράφεις όλα εσύ. Άσε, Μπάμπη. Και ο Γιώργος που βλέπεις τις διώχνει τις γυναίκες. Δεν χρειάζεται να διώξεις, με τέτοια μου που έχεις φεύγουν μόνοι τους. Καλά, λέγε εσύ. Ρε εσύ, εγώ δεν θα καθίσω να λιώσω εδώ πέρα μέσα. Εγώ θα την πιάσω την καλή και θα είναι από γυναίκα, γιατί εγώ ρε αρέσω. Εσένα θέλω να δω τι θα κάνεις, εσένα που είσαι ανθρωπάκι. Κανείς δεν χάνεται, Γιώργο μου, κανείς δεν χάνεται. Πού ξέρω πάνω κανένα με ένα πλαστίχια μπροστά μου, να σπάσει το πόδι να πέσει κάτω και να μου πει 20 έμε. Ποιος θα πει 20 έμε. Η τύχη. Θα τη πει 20 έμε, θέλεις. Πήρασε μου, Λουσιάνο. Πρόδωσε στην αγάπη μου, αποκαλύπτει η δεύτερη, ένα τέταρτο πριν τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Ντίνος Κατσουρίδης, Μιχάλης Γρηγορίου, σκηνοθεσία Ντίνος Κατσουρίδης. Εστηματική ταινία του 1966 με τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Άγγελο Αντωνόπουλο, Βούλα Ζουμπουλάκη. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι εγωιτευμένος από τη γνωστή πρωταγωνίστρια του θεάτρου, Έμα Καρόλη, και επιδιώκει με κάθε τρόπο να τη γνωρίσει.
θα το καταφέρει πάνω από περίεργες συνθήκες. Η Έμα εντυπωσιάζεται από τον νεαρό, ιδιαίτερα όταν μαθαίνει ότι είναι συγγραφέας. Ο Γιάννης έχει γράψει ένα θεατρικό έργο, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, που η Έμα θα θελήσει να το ανεβάσει στο θέατρο και προσπαθεί γι' αυτό να πείσει τον επιχειρηματία με τον οποίο συνεργάζεται. Ας ερωτευτούμε κι εμείς για λίγο μέσα από το απόσπασμα που ακολουθεί. Τι έγινε? Ο έξυπνος ο Πατήτης άρχισε ξαφνικά να μου υποβάλει το πιστόλι. Γιατί? Ξέρω εγώ γιατί. Κάτι έγινε στην πλατεία. Και αυτός εξυπνάκιας άρχισε να μου λέει το πιστόλι και το πιστόλι και να μην καταλαβαίνω τι μου λέει. Το συγχαίρουμε που το συγχαίρουμε αυτό το έργο. Να έχουμε και αυτά από πάνω. Να σε περιμένω να φύγουμε μαζί. Όχι, άσε Νίνα μου, μη σου χαλάζω και εσένα τη βραδιά σου. Άντε, γεια σας. Ποιος ήταν αυτός ο ηλίθιος που κάνει τόσες φασαρίες? Ένας χωριάτης. Απολύπιστος, δεν βαριέσαι. Πού πάτε κύριε? Μέσα. Μα τώρα όλοι βγαίνουν, εσείς μπαίνετε μέσα. Κάτι ξέχασα. Ξεχάσατε παρακαλώ. Το πρόγραμμά μου. Θες δώσω άλλο? Όχι, όχι, θέλω το δικό μου. Ωραία. Ναι. Α, πώς πήγαμε? Καλά, πολύ καλά. Δηλαδή? 12.500. Αν πάμε έτσι, σίγουρα θα αργήσουμε να αλλάξουμε έργο. Τότε τι τις θέλουμε τις πρόβες? Α, τον χρόνο ήμουν, τα παιδιά κτλ. Κτλ. Άντε πηγή, ετοιμάσου να φύγεις. Για να βρω δεν είναι καλύτερο να την πας σε ένα γιατρό. Ποιος είναι άρρωστος? Η κόρη μου, κύριε Ρυθμιτά, και δεν ξέρουμε και τι έχει. Γι' αυτό υπάρχουν οι γιατροί. Για να μας λένε τι έχουμε. Άντε τώρα. Τι θα κάνεις τελικά? Επιμένεις να πας σπίτι ή θα έρθεις παλιά μας? Αχ, όχι, είμαι πολύ κουρασμένη. Εντάξει. Α, ξέχασα να σου πω, αύριο θα είναι έτοιμο το αμάξι σου. Θα περάσω εγώ να το πάρω. Γιατί να μπει σε μπελάδες? Θα πεταχτώ αύριο μετά την πρόβα μια στιγμή να το πάρω μόνη. Καλώς. Γεια. Καληνύχτα. Εγώ φεύγω, Δεσποινής. Να πας στο καλό. Θες τίποτα? Ναι, δηλαδή για το γιατρό που μου λέγατε. Βέβαια δεν είναι ακόμα η μέρα, αλλά... Καλά, δώσε μου την τσάντα μου από εκεί. Ορίστε, ένα πεντακουσάρι που είμαι. Κι εσείς? Εγώ δεν χρειάζομαι, σπίτι πάω. Να πεταχτώ καλύτερα να το χαλάσω. Τέτοια ώρα. Άντε, άντε, δεν χρειάζομαι, σου λέω. Ευχαριστώ, καληνύχτα. Καληνύχτα και περαστικά. Ευχαριστώ. Οι ταινίες της εβδομάδας ολοκληρώνονται την 5η 17 Οκτωβρίου. Ο Ταμτάκος ο Μαραντόνα της Αγίας Βαρβάρας αναβιώνει στην οθόνη σας από το 1988 στις 10:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο, σκηνοθεσία Γιώργος Μιλωνάς. Κωμωδία που μας μεταφέρει πίσω στο 1988 με τους Μιχάλη Μόσιο, Βίνα Ασίκη, Λευτέρη Μελέτη. Μια ποδοσφαιρική ομάδα κινδυνεύει να πέσει σε μικρότερη κατηγορία και περιμένει με αγωνία έναν πάμπλουτο ομογενή τον Ταμτάκο για να σωθεί. Όταν ο Ταμτάκος φτάνει, ανακαλύπτουν όλοι ότι δεν είναι πλούσιος, αλλά ξέρει ένα μυστικό που ισοδυναμεί με χρυσάφι. Η συνέχεια επί της οθόνης. Από το άδειο γήπεδο της Αγανάκτησης σας μεταδίδουμε τις τελευταίες φάσεις του αγώνα. Αφού προηγουμένως σας πούμε ότι οι φύλαθλοι της Αγανάκτησης αποχώρησαν όλοι από το γήπεδο, αφού προηγουμένως έφτιασαν όλους τους ποδοσφαιριστές του λόγου τους για την κακή τους απόδοση. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή το σκορ εις βάρος της Αγίας Βαρβάρας, της Αγανάκτησης Αγίας Βαρβάρας, έχει φτάσει στο εξωφρονικό 17-0. Ακριβώς 17-0, κυρίες και κύριοι. Και αυτή τη στιγμή η βαβούρα κατεβαίνει. Κατεβαίνει, κυρίες και κύριοι, η Αγανάκτηση προσπαθεί να τους κόψει. Δεν κόβει όμως το Σαυρομίχαλο. Ο Σαυρομίχαλος μεγάλη δουλειά σήμερα, έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Ο Σαυρομίχαλος παίρνει στην μικρή περιοχή και πέφτει κάτω για τους αφήνει το πλεονίθμα και γκολ, και γκολ, και γκολ. 18-0, κυρίες και κύριοι, 18-0, το σημειώνω και αυτό. 2 λεπτά αγώνα έχουν μείνει ακόμα και οι μόνοι φίλαθροι που έχουν μείνει στις κερκίδες από πλευράς Αγανάκτησης είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, κύριος Χασομάτσης, και η κόρη του, η Βαρβάρα. Μας έσκυσαν τα βάρπια, μας ξεφτύλισαν. Άκου 18-0. Βγάλε μωρή αυτά τα γυαλιά και πάει κρουσουζά. Έλα μωρή παπά, σε με τα γυαλιά σου φταίνε. Αυτό δεν είναι σκορ. Αυτό είναι ντροπή και ταπείνωση του φίλατρου γύφτικου πνεύματος. Τι θα πούμε μωρή τώρα του Ταμτάκου που θα έρθει από την Αμέρικα σαν άλλος κοσκοτάς, ε? Τι θα του πούμε? Στο έλεγα, έπρεπε να κάνεις μεταγραφές. Α, μεταγραφές, ε? Για να πας και με τους άλλους. Δεν σου φτάνε που ξεζούμιασες όλη την εντεκάδα της Αγανάκτησης? Ήθελες να κάνω και μεταγραφές για να πας και με τους άλλους, ε? Άσε μας, ρε πατέρα. Εγώ μωρή ονειρεύομαι να σε παντρέψω με τον Ταμτάκο που τρώει με χρυσά κουτάλια. Και εσύ δεν άφησες ούτε αρσενικιά γκάτα. Μόλους πήγες. Σταμάτα! Ό,τι κάνω για το καλό της ομάδας το κάνω. Στο κάτω-κάτω μην ξεχνάς ότι είμαι αρχηγός στο κίνημα σεξουαλική απελευθέρωση. Δεν το ξεχνάς αυτό. Άσε, από αύριο που θα έρθει ο Ταμτάκος θα το παίξω σου, η Αμαρία. Σταμάτα! Αχ, μπορεί εγώ σταματάω. Η βαβούρα πετραλώνει, δεν σταματάει. Σταματάει. Κοίτα τον. Κοίτα τον, πως κατεβαίνει. Θα μας το βάλει. 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 Να μας το βάλει. Μας το βάλει. Το βάλει.
Η ζωή γεμάτη πόνο θα κλείσει τη βραδιά, αλλά και ολόκληρη την εβδομάδα μας 5 λεπτά μετά τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Σπύρος Γιάγκος. Δραματική ταινία του 1964 με του σκάκι αναλυτή Νίκο Ξανθόπουλο, Παντελή Ζερβό. Μια φτωχή κοπέλα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και παρασύρεται στο δρόμο της αμαρτίας. Όλα όμως αλλάζουν όταν ξαφνικά γνωρίζει έναν τίμιο και εργατικό νέο, ο οποίος με όπλο τα τρυφερά συναισθήματα που τρέφει για εκείνη, θα καταφέρει να τη σώσει από τη διαφθορά και την ηθική κατάπτωση. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που θα μας συγκινήσει λίγο πριν πούμε καληνύχτα. Κάτω εκεί πάνω ανέβω να σου πω μια καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Σε βλέπω στεναχωρημένη, τι έχεις? Μήπως έκανα άσχημα που ήρθα? Μπορεί να μου κάνουν παρατήρηση, γραφείο είναι. Καταλαβαίνω, να με συγχωρείς. Αλλά να, δεν άντεξα, μια και περνούσα από κάτω. Μα γιατί είσαι έτσι? Είμαι εμείς στη Μουτζούρα. Αλλά να, σήμερα βλέπεις, είναι η επέτειος των αραβώνων μας. Ναι, Πέτρο, είναι η επέτειος σήμερα, αλλά δεν πρέπει να με ταπεινώνεις. Να σε ταπεινώνω? Οι συνάδελφοι σχολιάζουν. Μα τι μας νοιάζει εμάς για τους άλλους, Μέρη? Κάνεις λάθος. Εσένα μπορεί να μη σε νοιάζει, αλλά εμένα με νοιάζει. Έχεις δίκιο. Δεν το σκέφτηκα. Να με συγχωρείς, θα φύγω. Ήθελα μόνο να σου θυμίσω για το βράδυ, για το γλεντάκι μας. Καλά, το ξέρω, Πέτρο. Πήγαινε τώρα, σε παρακαλώ. Πήγαινε. Γεια σου, Μέρη. Και να με συγχωρείς. Ώστε αυτός είναι. Ναι, αυτός είναι. Τι να σου πω, Μέρη μου. Δεν σου ταιριάζει καθόλου για ραβωνιαστικός αυτός ο Μουτζούρης. Άκου να σου πω, Λίτσα. Δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι. Πειράχτηκες. Να με συγχωρείς. Πάντως, Μέρη μου, δεν έπεσες καλά. Κάπου εδώ οι ταινίες της εβδομάδας έφτασαν στο τέλος τους. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς αμέσως μετά ακολουθεί η κωμωδία του 1961, Το παιδί της πιάτσας. Να σας υπενθυμίσουμε πως το πρόγραμμα του Hellenic TV βρίσκεται κάθε εβδομάδα διαθέσιμο στις εφημερίδες Παρικιακή και Ελευθερία, καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Όσο για τις περιλήψεις των ταινιών, μπορείτε να τις βρείτε στην εφημερίδα Παρικιακή αλλά και το website μας. Τέλος, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, αλλά και να διασκεδάζετε μαζί με το Hellenic TV, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media του καναλιού, ενώ τις εκπομπές μας μπορείτε να τις απολαμβάνετε ανά πάσα στιγμή και στο κανάλι μας στο YouTube. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα για την επόμενη Τετάρτη στις 8, όπου θα σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες ταινίες. Καλό σας βράδυ!